Συνεχίζονται τα τροποποιημένα δρομολόγια των απορριμματοφόρων για την αποκομιδή των απορριμμάτων, τα οποία πραγματοποιούνται τις βραδινές ώρες ή νωρίς τα ξημερώματα για την προστασία των εργαζομένων λόγω των συνθήκων του καύσωνα. Όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Καρακολίδης, δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα εκτός από μεμονωμένα περιστατικά με ογκώδη αντικείμενα. Έχουμε ένα πρόγραμμα όσον αφορά και με τον καύσωνα που έχει γίνει μια τροποποίηση λειτουργίας της καθαριότητας. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν αντιμετωπίζουμε. Την εβδομάδα που διανύσαμε μπορώ να πω ότι ήταν χαλαρά, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Εκτός από κάποια μεμονωμένα περιστατικά, από κάποια ογκώδη αντικείμενα και κάποια απορρίμματα που ήταν στην αποκομιδή έκτακτα, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Ελπίζουμε από την επόμενη εβδομάδα ότι θα μπούμε στην κανονική λειτουργία. Περιμένουμε φυσικά και τις δηλώσεις όσον αφορά το θέμα του καύσωνα, γιατί ακόμα διανύουμε ένα τροποποιημένο ωράριο. Μέχρι τέλος του μήνα, ο κ. Καρακολίδης πιστεύει ότι θα επανέλθουν τα ωράρια στην κανονική τους λειτουργία. Πιστεύω ότι μέχρι τέλη του μήνα να επανέλθουμε στην κανονική λειτουργία. Από σήμερα λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία καθαριότητας, καθώς ο πάροχος που συνεργάζονται για αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων μέχρι χθες ήταν κλειστός. Στα ογκώδη αντικείμενα μέχρι και χθες ήταν κλειστός και ο πάροχος που μας παρήχε την υπηρεσία για το ογκώδη. Από σήμερα λειτουργούμε σε κανονικό επίπεδο. Ελπίζουμε μέχρι τη τέλη της εβδομάδας αυτής να μπούμε στην κανονική λειτουργία τους. Τέλος, από πλευράς προσωπικού, αντιδήμαρχος δηλώνει πως είναι σε καλό επίπεδο και έχουν κάνει προγραμματισμό για τις άδειες των υπαλλήλων. Είμαστε σε καλό επίπεδο, έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό όσον αφορά τις άδειες των υπαλλήλων και φροντίσαμε να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες στην αποκομιδή.